νύχτα τρόμου για ένα οδηγό από την περιοχή της Μεσαράς που παρέμεινε εγκλωβισμένος μέσα στο αυτοκίνητό του για σχεδόν 12 ώρες φοβούμενος πως την παραμικρή κινήση το όχημά του θα καταλήξει στον κρεμό. Οι ώρε από χθε νωρί το βράδυ μέχρι και σήμερα το πρωί κύλησαν μαρτυρικά με τον ίδιο να παραμένει ακίνητος μην μπορώντα να προσεγγίσει καν το κινητό του για να καλέσει σε βοήθεια. Πάμε στην αίθουσα σύνταξη και τη Μέρη Καριωτάκη για να μας δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για αυτό το απίστευτο πραγματικά τροχαίο μέρη που θυμίζει κινηματογραφική ταινία, όμω να πούμε εκ των προτέρων ότι το τέλο ήταν αίσιο. Αίσιο. το τέλο, πολύ σωστά. Από αυτέ τι εμπειρίε που συμβαίνουν μια φορά και τι κουβαλά για ολόκληρη τη ζωή. Είναι αυτή που έζησε ένα 69χρονο άντρα από την ευρύτερη περιοχή τη Μεσαρά. Πρέπει να πούμε ότι χθε ξεκίνησε από του καλού λιμένε για να διανύσει μια απόσταση περίπου 3 χιλιόμετρων, Στέλλα, κυρίε και κύριοι, πηγαίνοντα προ τον οικισμό του Χρυσόστομου, σε αυτό το παραθεριστικό θέρετρο στα νότια τη Κρήτη, στα νότια τη Μεσαρά. Σαράς. Κάποια στιγμή λοιπόν, λίγο πριν φτάσει στο δρόμο που κατεβαίνει προς το Χρυσόστομο, για άγνωστη μέχρι αυτή τη στιγμή αιτία, βρέθηκε να κρέμεται κυριολεκτικά στο κενό. Και είναι αυτή η εικόνα που Ακριβώς. παρακολουθούμε αυτή τη στιγμή στι οθόνε μας. Ακριβώς. Σε αυτή τη στάση βρέθηκε το όχημα με τον ίδιο... Να κρατάει κυριολεκτικά μέχρι και την ανάσα του, όπω μα λένε καλά γνωρίζοντα, γνωρίζοντα ότι πίσω του είναι ο γκρεμό και ενδεχομένω ακόμη και ένα, μια μοιραία κίνηση θα ήταν πολύ έτσι τραγική για τη ζωή του. Ακριβώ. Κρατούσε την αναπνοή του ουσιαστικά ολόκληρη τη νύχτα, προκειμένου α, να μην βρεθεί στο κενό. Όπω βλέπετε, είναι ακριβώ πάνω από την παραλία, από τη δεξιά πλευρά του δρόμου. Πώ βρέθηκε εκεί, κανεί δεν ξέρει. Ωστόσο, γι' αυτό ήταν σωτήριο το γεγονό πω στο συγκεκριμένο σημείο υπάρχει μια συστάδα από αυτά τα δέντρα που είναι ελάχιστα mm -hmm. στα νότια της Κρήτης αλλά να που εδώ α, ε, ε, λειτουργήσαν καταλυτικά Στάθηκε το αυτοκίνητό του εκεί ο ίδιος δεν μπορούσε να κουνήσει το κινητό του ήταν από την άλλη μεριά και δεν μπορούσε να το πιάσει το κάτσμα του συνοδηγού Μέχρι το πρωί που ξημέρωσε και κάποιο από κάτω είδε το αυτοκίνητο να κρέμεται κυριολεκτικά στο κενό. Και τότε αυτό ο άνθρωπο ειδοποίησε τι αρχέ που έσπευσαν και βεβαίω κάτι και από τον οικισμό εκεί του Χρυσόστομου και παραθεριστέ και έσπευσαν για να τον βοηθήσουν και να τον απεγκλωβίσουν. Ο άνθρωπο έφυγε σήμερα το πρωί, βρέθηκε από το αυτοκίνητο και από αυτή την περιπέτεια φανερά σοκαρισμένο στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο. Είχε κάποια μικρά τραύματα τα οποία Ουσιαστικά δεν είναι τίποτα, έγιναν όλε οι απαραίτητε εξετάσει. Είναι πολύ καλά στην υγεία του παρότι σοκαρισμένο. Και βεβαίω, αυτή την εμπειρία δεν θα την ξεχάσει ποτέ και τα όσα έζησε και βίωσε και ένιωσε κυρίω. Κατά τη διάρκεια αυτή τη 12η και κάτι ίσω περισσότερο περιπέτεια που ε, ε, είχε ολόκληρη τη νύχτα. Μία περιπέτεια και μόνο που την ακούμε, μα κόβει την ανάσα. Να επαναλάβουμε ότι το τροχαίο, σύμφωνα με πληροφορίε, εικάζεται ότι σημειώθηκε περίπου στι 8 χθε το βράδυ και ο ίδιο βρέθηκε σχεδόν 12 ώρε μετά. Δηλαδή, μπορούμε λίγο να μπούμε στη θέση του και να σκεφτούμε πώ πέρασαν αυτέ οι 12 ώρε με τον ίδιο κυριολεκτικά να βρίσκεται μια ανάσα από τον κρεμό. Είναι απίστευτο. Νομίζω ότι η ολόκληρη ζωή του πέρασε μπροστά από τα μάτια του ξανά και ξανά καρέ-καρέ. Όλε αυτέ τι ώρε που κρέμονταν εκεί και κρατούσε την ανάσα του κυριολεκτικά για να μην βρεθεί στο κενό, να μην α, βρεθεί α, κάτω, μέσα στη θάλασσα, στα βράχια ενδεχόμενα. Α, πραγματικά αυτή η εμπειρία που έζησε θα, το, θα την κουβαλά, θα τον, θα τον στιγματίσει, θα την κουβαλά για ολόκληρη τη ζωή του και θα είναι από αυτέ που θα τι λέει, θα τι διηγείται και οι υπόλοιποι άφωνοι θα παρακολουθούν τι διηγήσει. Ήταν τυχερός και το τέλο ήταν αίσιο.